Εμένα κάνω παρατήρηση είναι ο εργολάβος που μας βοήθησε μας να ανακοινήσουμε το χαλαμπάντρο πιάσα στην πράσινη γραμμή να μείνουμε μέσα. Ήταν τα σχέδια, λέει μου, σαν όγιος ξένος. Θα λέω του, ένεση κύριε Ανδρέα. Όπεπλα. Μα πού να έρχονται απλάσματα. Λέει του η Βασιλική, λέει του κύριε Ανδρέα, εμείς δεν έχουμε σπίτι μας ξένους, μόνο φίλους δεχόμαστε. Λέει του. Και δεν έκανε κουβέντα για μένα. Γι' αυτό που το λέω με τη φιλοξενία. Άρα το σαλόνι είναι το ξένο, είναι η βιτρίνα, είναι η περσόνα που βάλεις ουσιαστικά για να, να δείξεις προς τα έξω στην πραγματικότητα. Ναι, ένας χώρος που είναι βιτρίνα. Και ένα αστείο. Και πρέπει να το αντιφατικό είναι το πόσο να νείς εσύ εσένα. Εντάξει, εν άλλον το ανοίγω το σπίτι μου, άλλο, δηλαδή το να σου παρουσιάσω το έπιπλον ή το ακριβό ποτό, το να σου παρουσιάσω όμως εμένα, ποιος είμαι εγώ, και αν έχουμε πρόβλημα, γιατί... Έπαιθηκε τώρα με τα συγχύσουμε, τώρα ο Γκότ τώρα, ας πούμε, συγγνώμη δηλαδή. Εμείς προσπαθούμε να προσελκύσουμε τουριστικό προϊόν. Να βρεις τουριστικό προϊόν σημαίνει ότι θέλεις πελάτες. Θέλεις ένα σλόγαν για να βρεις πελάτες. Άγκριο, θέλεις πελάτες. Όχι πελάτες που θέλεις. Θέλεις να έρθουν να ξεφτιάζουν λεφτά στον τόπο σου. Άρα, ποια φιλοξενία, έτσι φιλοξενία. Δεν προπαγάνδα που κάνεις. Είναι διαφήμιση που κάνεις για να φέρεις κόσμο να πουλήσεις. Αφού να εμπληρώσει τη φιλοξενία. Ναι, και επικαλούμαστε μια φιλοξενία παραδοσιακή που υπήρχε κάποτε σε κάποια χωρικά που δεν υπάρχει πλέον, συγγνώμη δηλαδή. Πάει σε διάφορα χωρικά που διάφορα παραδοσιακά προϊόντα και πληρώνεις την αλώνα. Με ο συμπάθειο. Έντζον έτσι ακριβώς. Επικαλούμαστε μια παραδοσιακή φιλοξενία η οποία υπήρχε παλιά, λες και υπάρχει σήμερα. Δεν είναι πολύ σημαντικό να προσλαμβάνουμε και το πώς μας τώρα εμάς ο άλλος και να υπάρξει μια ειλικρινή επικοινωνία. Τούτο είναι φιλοξενία για μένα. Είναι μόνο το να έρχονται να τους φέρνουμε στα πολυτελή ξενοδοχεία και να τους βάλουμε και δυο λοκουμάδες ύστερα από το dinner, ας πούμε, στο ξενοδοχείο και να τον φιλοξενεί, δεν το πράγμα φιλοξενεί. Ούτε να του φτέρνουμε 3 ευρώ ένα μπουκαλούι νερό, ας πούμε. Τούτο είναι και φιλοξενεί, τούτο είναι ένα πάτη το πράγμα, συμπάθηκε δηλαδή. Είναι ένα αρκετό δηλαδή, ρε παιδί μου, να... Όχι είναι αρκετό, από διαφορετικά. Τούτο που πλασάρουμε ως φιλοξενία, μάλλον τη φιλοξενία πλασάρουμε ως εμπόρευμα, ως αγαθό. Είναι τούτο το πρόβλημα. Εν είναι ειλικρινές το πράγμα. Το να προσπαθεί να πουλήσει τη φιλοξενία. Δεν είναι προϊόν. Τούτο είναι η λέξη κλειδί. Είναι η ειλικρίνεια. Το πόσο ειλικρινής είσαι στην πράξη που κάνεις. Πόσο ειλικρινά το κάνω. Και νομίζω ότι υπάρχει μια γερίδωση υποκρισίας για να είμαι ειλικρινής. Με σούλη την ιστορία.